Και κάπου εκεί, προς το τέλος, δύο μήνες πριν πάρω το πτυχίο ως σκηνοθέτης. Α, το είχατε πάρει απόφαση κι εσείς δηλαδή. Θα πάτε στις εγώ στις δεν παίρνω καμιά απόφαση. Εγώ ήθελα εγώ, εντάξει, ήτανε μία λύση να βγω. Και να πάρω το πτυχίο, να μην πάνε χαμένα τα τρία χρόνια. Αλλά έλεγα ότι αυτή η αγωνία και αυτό το ψάξιμο θα ήταν άλλα δύο χρόνια και αν έβλεπα ότι είναι αυτό, δυσκολεύομαι να φύγω. Και εκεί δύο μήνες πριν έρθει η Επιτροπή και τότε οι Επιτροπές ήταν μόνο αυστηρές, μόνο που τους έβλεπες. να είναι 10 άνθρωποι όπως ο Μιράτο, ο Μουσούρης, ο Κουκούλας, πάθε ο Χόρνη, η Λαμπέτη, πάθαινες, η Αρώνη. Έλεγες Παναγία μου, αυτή τώρα εγώ είμαι συνάδελφός τους αυτών. Και δύο φίλοι μου, συνάδελφοι, εκεί συμμαθητές μου, συμφοιτητές μου, τους έκανε παρατήρηση ο ένας καθηγητής και λέει πού είναι η σκηνή εκείνη. Από μια κωμωδία κλασική, τη Λοκαντιγέρα του Γκολντόνι, λέει δεν βρίσκουμε έναν στο βοηθητικό ρολάκι εκεί πέρα. Και πάτε για εξετάσεις, δεν τρέπεστε, δεν αρχίζει και τους λέω, παιδιά, συγγνώμη, να βοηθήσω εγώ. Τι είναι. Μου λέει, μπορείς, θέλεις. Μου λέει, γιατί να μην θέλω. Και πέστε μου, τι είναι. Λέει, να, ξέρω εγώ είμαι ερωτευμένος με αυτή, αυτή σιδερώνει και δεν με θέλει και θέλει να με διώξει γιατί είμαι υπότης και αυτή είναι λαϊκή κοπέλα. Και εγώ τι είναι να κάνω, θα μας αλλάζει τα σίδερα. Θα παίρνεις το, γιατί τότε δεν είχαν τον ηλεκτρισμό. Θα παίρνεις το σίδερο που κρύωσαν τα κάρβουνα και θα φέρεις το σίδερο που καίει. Χωρίς να μιλάτε. Και, ναι. Αλλά εγώ ήμουν ερωτευμένος, ο ρόλος. Ήμουν και ερωτευμένος ο ρόλος που θα έπαιζα. Και μπορείς να ξεχωρίσετε από αυτό το απλό πέρασμα. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι όπως ξεκίνησαν τα παιδιά και εγώ καθόμουν και άρχισα να σκέφτομαι τι μου λένε. Για να ξέρω τι διάολο θα κάνω κι εγώ μπαίνοντας εκεί πέρα, να μην τους εμποδίσω, αλλά να τους βοηθήσω. Λέω κρατώ σίδερο. Α, καταρχήν σηκώθηκε το χέρι μόνο. Το σίδερο είναι καυτό. Μην το πλησιάσεις, θα καείς. Είπα μέσα μου στον εαυτό μου. Είναι καυτό. Α, και μετά μπήκα. Ναι. Και μετά ανακάλυψα ότι καθίσανε κάτω οι δύο συνάδελφοί μου κλαίγοντας. Και οι συμμαθητές μου και ο δάσκαλος κάτω είχαν πέσει από τις καρέκλες. Και εγώ κοιτούσα. Τι έχει συμβεί. Είχε συμβεί ότι μέσα μου είχε γεννηθεί αυτό το οποίο μπορούσα να κάνω. Είχε γεννηθεί ο κωμικός. Και αυτό με λύτρωσε. Ήξερα πια ότι καλά έκανα. Και έμεινα και σε αυτή τη δουλειά έχω κι εγώ ένα μέλλον. Δεν ήξερα φυσικά τι μέλλον θα είχα, αλλά είχα ένα μέλλον. Έκανα πια για αυτή τη δουλειά. Όλα τα άλλα ήτανε εξέλιξη αυτού του γεγονότος του πρωταρχικού. Δεν θα καταχρεωστώ άλλο από τον έτσι κι αλλιώς λίγο χρόνο που έχετε. Το λέω αυτό γιατί μιλώντας μαζί σας συνεχώς μου γεννιούνται ερωτήματα. Έτσι κι αλλιώς η πληθωρική παρουσία σας και η προσημιά σας μου επιτρέπει να σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μάθω μαζί με εμένα, φαντάζομαι μεταλαμπαδεύω ίσως και τις ερωτήσεις, τις απορίες του κόσμου. Θα ήθελα σαν επίλογο να σας, μάλλον να μας δώσετε την ευκαιρία να απευθυνθείτε σε εμάς, ενώ σε εμάς, σε όλους τους τηλεθεατές της Δυτικής Ελλάδας. Σε όλους τους εν δυνάμει θαυμαστές σας, αυτούς που σας έχουν καταγράψει στο σκληρό δίσκο του μυαλού σας, ως έναν άνθρωπο συνυφασμένο με τις ωραίες, ευχάριστες, μικρές ή μεγάλες καθημερινές στιγμές της ζωής μας. Τον Βασίλη Τσιβιλίκα, τον δικό μας ηθοποιό, τον δικό μας άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Έτσι σας έχουμε αποκρυπτογραφήσει μέσα μας. Θα θέλαμε λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσουμε πολύ, να απευθυνθείτε στο φακό και μέσω αυτού σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και να μιλήσετε εσείς με τη δική σας γλώσσα στους φίλους, στους θαυμαστές, στους αγαπημένους σας ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς πάντα ακολουθούν κάθε καλλιτεχνικό σας βήμα. Θέλω να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ δεν επιχορηγήθηκα ποτέ. Δεν πήρα ποτέ ούτε μία δραχμή, ούτε μισό ευρώ από το κράτος. Έζησα από την αγάπη σας. Ελπίζω να σας έχω ανταποδώσει έστω και το μισό όπως θα μου έχετε χαρίσει εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω μόνο να πω και σε εσάς που πιθανότατα έρχεστε και βλέπετε εμένα, αλλά βλέπετε ασφαλώς και άλλους συναδέλφους, βλέπετε θέατρο, να μην σταματήσετε ποτέ να βλέπετε θέατρο και να μεταλαμπαδεύσετε την ιδέα του βλέπω θέατρο και στους άλλους. Είναι εποχές από προσανατολισμού. Είναι εποχές που θέλουν να μας κάνουν κουτούς. Ο καναπές καλός είναι για λίγο. Η τηλεόραση καλή είναι για λίγο. Όλα είναι καλά για λίγο. Το θέατρο είναι μία ιδιαίτερη διασκέδαση που ασκεί πάρα πολλά πράγματα. Από τους πνεύμονες όταν γελάμε, που είναι ζωή. Ναι, είναι ιατρικό το θέμα. Το λένε οι γιατροί. Το γέλιο κάνει καλό. Ναι, δεν αστείευομαι. Ρωτήστε το γιατρό σας. Ποτέ να μην πάτε και εντάξει, μείνετε με την απορία αν λέω αστεία ή λέω σοβαρά. Αλλά σκεφτείτε τι τεράστια ποικιλία μπορεί να βρει κανείς στο θέατρο, σαν διασκέδαση. Αρχίζοντας από τους μεγάλους μας, τον Εσχύλο ας πούμε και πέρα, τον Αριστοφάνη, μέχρι σημερινά, καθημερινά έργα και από τη δικιά μας την κοινωνία, αλλά και από άλλες κοινωνίες. Είναι μια απίστευτη. Έχουμε 500 πρεμιέρες κάθε χρόνο στην Ελλάδα, θεατρικές. Σκεφτείτε τι ποικιλία είναι αυτή. Φυσικά επιθεώρηση, φυσικά musicals κλπ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη διασκέδαση από το θέατρο. Βάλτε το στη διασκέδασή σας.